Ο ιδιοκτήτης ενός Tesla Model Y αποφάσισε να κατασκευάσει τη δική του ηλιακή οροφή για να αυξήσει την αυτονομία του ηλεκτρικού SUV του. Στο παρελθόν, έχουν γίνει συζητήσεις και προσπάθειες για την προσθήκη ηλιακής ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα τόσο από την Tesla όσο και από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες το προσφέρουν προαιρετικά, αλλά το πρόβλημα με τα συστήματα ηλιακής οροφής είναι ότι συνήθως τροφοδοτούν μόνο κάποια βοηθητικά χαρακτηριστικά και όχι την μπαταρία του πραγματικού συστήματος μετάδοσης κίνησης. Ή, αν τροφοδοτούν την μπαταρία, παρέχουν ελάχιστα μίλια αυτονομίας την ημέρα. Το 2017, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, είπε ότι πρότεινε στους μηχανικούς του να εξετάσουν την ενσωμάτωση solar cells στο Model 3, αλλά εκείνη την εποχή αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση. Έκτοτε, η απόδοση των solar cells βελτιώθηκε και η Tesla ανέπτυξε τη δική της τεχνογνωσία στην ενσωμάτωσή τους μέσω της ανάπτυξης solar roof tiles. Μετά την ανακοίνωση του Cybertruck, ο Musk είχε πει ότι το νέο ηλεκτρικό pickup truck θα προσφέρει μια επιλογή ηλιακής οροφής που θα προσθέτει εμβέλεια 15 μιλίων την ημέρα. Λίγα χρόνια αργότερα, η Tesla υπέβαλε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που έδειχνε ότι τα solar cells θα είναι ενσωματωμένα στο επάνω και πίσω μέρος του Cybertruck. Ωστόσο, το Cybertruck κυκλοφόρησε τώρα και δεν περιλαμβάνει ηλιακή οροφή, τουλάχιστον όχι ακόμα. Η ιδέα για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, όμως, έχει ενθουσιάσει πολλούς οδηγούς και έτσι ο ιδιοκτήτης ενός Tesla Model Y αποφάσισε να κατασκευάσει μια δική του αναπτυσσόμενη ηλιακή οροφή. Ο ιδιοκτήτης κατασκεύασε μια οροφή που ταιριάζει στο πάνω μέρος του Tesla Model Y και μπορεί να αναπτύξει 9 πάνελ των 175 W για να φορτίσει το ηλεκτρικό όχημά του. Ο ίδιος έγραψε ότι ασχολούνταν με αυτό το project τα τελευταία 2 χρόνια και είναι χαρούμενος γιατί πλέον, όπως λέει, μπορεί να φορτίζει το αυτοκίνητό του οπουδήποτε στον κόσμο. Τρισδιάστατα μέρη και τηλεσκοπικός σωλήνας από ανθρακονήματα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της οροφής, για την ανάπτυξη των πάνελ. Υπολογίζει ότι μπορεί να προσθέσει πάνω από 32 χιλιόμετρα εμβέλεια στην ημέρα. Ο ιδιοκτήτης δημιούργησε έναν ιστότοπο για να παρακολουθούν οι άνθρωποι το έργο του, το οποίο λέει ότι είναι ακόμα σε βέτα φάση. Οι χρήστες μπορούν να του ζητήσουν να τους φτιάξει μια ηλιακή οροφή ή να λάβουν τα σχέδια για αυτό. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για την τροφοδοσία ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αειφορία τους. Πρώτον, η ηλιακή ενέργεια είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να λειτουργούν χωρίς την ανάγκη κανονικής φόρτισης. Επιπλέον, η ηλιακή ενέργεια είναι οικονομικά αποδοτική και έτσι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που την αξιοποιούν μπορεί να συμφέρουν περισσότερο σε σχέση με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα.